Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Κύριε Κουτσούμπα, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα στο Ηράκλειο και σε εσάς. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Το πρόγραμμα των προεκλογικών περιοδιών σας είναι και η Κρήτη, είναι το Ηράκλειο? Δυστυχώς θα το ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί κοντά σας, ναι, παρά να συνομιλούμε μέσω των τεχνολογιών. Mm-hmm. Αλλά σήμερα το βράδυ είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Mm-hmm. Και σε συνέχεια αύριο και μεθαύριο είμαι στην εκλογική περιφέρεια, όπου είμαι και υποψήφιος, μία από τις τρεις. Mm-hmm. Στη Διωτεία, Λιβαδιά, Θήβα και εδώ στη Δυτική, επίσης στο δυτικό τομέα της Αθήνας που είμαι. Χτες ήμουνα Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπου και εκεί είμαι στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε τρεις εκλογικές περιφέρειες επικεφαλής των κομμάτων. Βεβαίως. Και δυστυχώς δεν θα μπορέσω να έρθω αυτές τις μέρες, διότι δεν είναι η τελική εβδομάδα, είναι οι τρεις μέρες μόνο που έχω μείναν. Σωστά, σωστά. Με την σημερινή μέσα. Κύριε Κουτσούμπα, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών? Να μην γυρίσουμε πίσω σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας που ζητά ο κύριος Μητσοτάκης? Τι λέτε εσείς? Κανένα από αυτά δεν είναι διλήμματα για τον ελληνικό λαό, ή δεν θα έπρεπε να είναι. Mm-hmm. Διότι ναι μεν δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω και σε αυτούς που οδήγησαν τη χώρα. Mm-hmm. Στη χρεοκοπία, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε σε αυτούς που διαχειρίστηκαν αυτή τη χρεοκοπία, ματώνοντας και χροκοπώντας για 4,5 χρόνια τώρα τον ελληνικό λαό, επίσης συνεχίζοντας σταθερά στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενοι, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το πραγματικό δίλημα ούτε τελικά το θέμα είναι αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας του κυρίου Μητσοτάκη με κάποιους πρόθυμους, ούτε πόση θα είναι η διαφορά. Διότι βέβαια έχει μορφοποιηθεί το πολιτικό σκηνικό, είναι φανερό σε όλους σας, σε όλους μας, σε όλη την Ελλάδα. Αν θα είναι η διαφορά 10% ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ή αν θα είναι 12% ή 14% ή 8% ή 9%. Το ζήτημα, το πραγματικό δίλημα στο λαό, για το λαό μας, κατά την άποψή μας, είναι ότι πόσο ισχυρός θα γίνει ο ίδιος την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Από την 8η του Ιούλη. Mm-hmm. Στις 7 θα ψηφίσει, και βεβαίως εδώ έχει σημασία πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ. Mm-hmm. Διότι είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αντισταθεί, να οργανώσει την πάλη, την mm-hmm. πίεση, τη διεκδίκηση και μέσα στη Βουλή, για να μην έρθουν χειρότερα μέτρα, mm-hmm. για να μην πάρθουν νέα αντιλαϊκά μέτρα, αυτά που έχουν δρομολογηθεί ήδη και από τους εταίρους μας και από την σημερινή κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά και που τα αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ελλάδα. Και βεβαίως να οργανωθεί αυτή η πάλι μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Το ΚΚΕ έχει έτοιμες προτάσεις νόμου, έχει έτοιμες τροπολογίες για μια σειρά πλευρές της ζωής του λαού μας. Ναι. Που αφορούν τα μισθολογικά του, τις συντάξεις του, που αφορούν την ασφάλισή του, που αφορούν τα επιδόματα ανεργίας για όλους τους ανέργους, που αφορούν κατάργηση δυσβάσταχτων φόρων, που αφορούν διαγραφή χρεών λαϊκών στρωμάτων, για να πάρουμε τελικά πίσω ή να αρχίζουμε να παίρνουμε πίσω όλα όσα μας κλέψανε αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που προηγήθηκαν με την οικονομική κρίση, και βεβαίως να ανοίξουμε ένα δρόμο καλύτερο με κοινωνική ευημερία για όλους και όλες. Υπάρχουν περιθώρια ελάφρυνσης του ελληνικού λαού, και το επισημαίνω γιατί ανακοινώθηκε από την Κομισιόν πως την επομένη των εκλογών θα γίνει συνεδρίαση του Eurogroup για να αξιολογηθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και δεν ξέρω αν σας ανησυχεί αυτή η συγκυρία. Όχι μόνο μας ανησυχεί, αλλά θα έχετε ακούσει και Ριάκη, οπωσδήποτε, ότι έχουμε βάλει θέμα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι στις 7 ψηφίζει ο ελληνικός λαός, αλλά στις 8 πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Και το Eurogroup στις 8 του Ιουλίου, τη Δευτέρα, mm-hmm. μπήκε ουσιαστικά με μοναδικό θέμα Ελλάδα. Mm-hmm. Για να σταλεί, λένε οι Ευρωπαίοι, μήνυμα στη νέα ελληνική κυβέρνηση που θα βγει, γιατί ξέρουν και αυτοί ότι θα υπάρχει αλλαγή
Σκυτάλης, από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, και βέβαια θέλουν από την αρχή να δεσμεύσουν επίσης σε όλα αυτά που κατά την άποψή μας, και το έχουμε αποκαλύψει στον ελληνικό λαό, έχουν δεσμευτεί βέβαια αυτοί, απλά θέλουν να τα σιγουρέψουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, για να μην κοροϊδευόμαστε, έχουν συμφωνήσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι οι εφαρμοστικοί νόμοι των τριών μνημονίων που ψήφισαν όλοι μαζί δεν θα τους καταργήσουν. Έχουν δεσμευτεί και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την Κομισιόν και με το ΔΝΤΟΥ ότι όλες οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που αποδέχτηκαν στο όνομα της συνέχειας του κράτους θα υπάρξουν. Τα ματωμένα πλεονάσματα που τα λέμε εμείς, γιατί τέτοια είναι, γιατί θα βγαίνουν από τον ιδρώτα και το αίμα του λαού μας, θα υπάρχουν μέχρι το 2060, δεν αμφισβητούνται. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είναι η αύξηση για παράδειγμα των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως είναι η ελαστικοποίηση του ωραρίου και των εργασιακών σχέσεων, όπως είναι νέες ιδιωτικοποιήσεις, όπως είναι οι πληστηριασμοί λόγω χρεών, οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, ήδη ο ΣΕΒ είπε ότι το 62% των απαιτήσεών του το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, μένει το 38%, ευελπιστούν ότι θα το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, οι παροχές, οι φοροελαφρύνσεις δηλαδή που τους στάζουν, για να έχουν κερδοφορία μεγαλύτερη και να ξεζουμίζουν όμως το λαό μας. Και οι επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας μας σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που φέρουν νέους μεγάλους κινδύνους και στο Αιγαίο και στην Κύπρο και νότια της Κρήτης τώρα, με τις νέες υποτίθεται επενδύσεις που πανηγυρίζουν με απαράδεκτο τρόπο και με προκλητικό τρόπο, και προωθούν την συνδιαχείριση του Αιγαίου και όλου αυτού του ορυκτού ενεργειακού πλούτου στην περιοχή. Άρα λοιπόν αυτά είναι που έχουν δεσμευτεί. Αυτά θα επιβεβαιώσει το Eurogroup την επομένη των εκλογών, και σε αυτά όλοι είναι στην ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη αντιπολίτευσης, γιατί ο λαός μας δεν εκλέγει μόνο κυβέρνηση την Κυριακή αυτή, εκλέγει και αντιπολίτευση. Σωστό. Και έχει σημασία ποιος θα αντιστέκεται απέναντι σε αυτούς που θα θέλουν να προωθήσουν τέτοια αντιλαϊκά μέτρα. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχουν χρήματα ή που θα βρεθούν κλπ. Για όλα αυτά τα ζητήματα, εδώ ξοδεύουμε, μιας και έλεγα πριν για το ΝΑΤΟ, 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για πολεμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, και τη στηρίζει η Ελλάδα. Βρίσκεται πρώτη από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, είναι πρώτη από αυτό που ξοδεύει από το προϋπολογισμό της η Ελλάδα. Αν μειωθούν αυτά, και αυτά δεν γίνονται βεβαίως για το συμφέρον του ελληνικού λαού, από πού μας έχει προστατέψει, ποια κυριαρχικά δικαιώματα προστατεύει? Μήπως προστατεύει από την τουρκική επεκτατικότητα, από την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα κάθε τρεις και λίγο στο Αιγαίο ή στην Κυπριακή ΑΟΣ ή παντού? Σας ανησυχεί αυτό? Όχι μόνο μας ανησυχεί, αλλά έχουμε προειδοποιήσει ότι είναι διαφορετικό πράγμα η ψυχραιμία που πρέπει να υπάρχει σε όλους γύρω από αυτά τα ζητήματα, και διαφορετικό πράγμα ο εφησυχασμός, ο στρουθοκαμιλισμός θα έλεγα, που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια. Να κρύβει δηλαδή το κεφάλι της όπως η στρουθοκάμιλος στην άμμο, για να μην βλέπει και να μην ενημερώνει καθαρά και ξάστερα τον ελληνικό λαό και για τους κινδύνους και για τις υποχωρήσεις τις οποίες έχει προβεί, αλλά και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στο Αιγαίο και είναι ήδη σε εξέλιξη, όπως επίσης και στην Κύπρο. Και θα βρεθούν σε εξέλιξη, γιατί ακόμα δεν έχει εξελιχθεί όλη αυτή η προκλητικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ζωτικά τη συμφέροντα δικαιώματα τα οποία δεν της ανήκουν. Κύριε Κουτσούμπα, εάν την Κυριακή δεν υπάρξει αυτοδυναμία για κάποιο κόμμα, υπό ποιες συνθήκες, με ποιους όρους θα συζητούσατε για τυχόν κυβερνητικές συνεργασίες ώστε να γίνουν στην πράξη αυτά που λέει το ΚΚΕ? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε έτοιμοι και έχουμε πει θα δώσουμε το παρόν σε μια λαϊκή διακυβέρνηση. Σε μια διακυβέρνηση όπου ο λαός πραγματικά θα βρίσκεται στην εξουσία, θα μπορεί να καθορίζει τις τύχες του και βεβαίως θα αρχίσουν όχι μόνο να ξυλώνονται όλα τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι, αλλά θα γίνονται και συνολικές ανατροπές
στην κοινωνία και στην οικονομία, με νέα οργάνωση της κοινωνικής εργασίας, με ανάπτυξη για τον εργαζόμενο λαό και όχι για τα μονοπόλια και κάποιους ομίλους, με κοινωνική ιδιοκτησία, έτσι ώστε να μπορείς να σχεδιάζεις με κεντρικό επιστημονικό προγραμματισμό και σχέδιο την ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι ώστε να μειωθεί και να εξαφανιστεί εντελώς η ανεργία και να έχουν όλοι σταθερή και μόνιμη δουλειά, όλοι και όλες, οι νέοι και οι νέες μας, ο λαός μας, και βεβαίως να απολαμβάνουν κοινωνικές παροχές τέτοιες που είναι απαραίτητες, όπως είναι η παιδεία, η περίθαλψη του λαού, τα φάρμακά του, η παιδεία, η μόρφωση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο ελεύθερος χρόνος. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και που φαντάζομαι συμφωνάτε και εσείς μαζί μου, και ο ελληνικός λαός και ο κρητικός λαός μας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι δεν φαίνεται τόσο ρεαλιστικό να ανατραπεί σε αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε μια τέτοια λαϊκή διακυβέρνηση με τους υπάρχοντες υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς και με τις θέσεις που έχουν αυτά τα κόμματα και με την πρακτική τους, γιατί τους γνωρίσαμε όλους. Άλλα λέγαν προεκλογικά, άλλα κάναν στην πράξη, και ξέρουμε ότι δεν θα κάνουν ούτε καν αυτά που λένε, έστω αν και δεν λένε πολλά πλέον, αλλά τέλος πάντων αυτά ακόμα ίσως που φαντάζουν λίγο θετικά σε ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα κόμματα τα οποία μπορούν, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν, είναι ξεκάθαρα και το έχουν δηλώσει άλλωστε και οι ίδιοι. Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και κάποια κόμματα μιας χρήσης από αυτά που εμφανίζονται ως διάτοτες αστέρες και εξαφανίζονται μετά, έτσι όπως ακριβώς όπως εμφανίζονται, για να παίξουν το ρόλο τους. Έχουν δηλαδή δείξει διαθεσιμότητα για συγκυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη και η κυρία Γεννηματά, αλλά ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είπε κάτω από ειδικές συνθήκες, δεν διευκρίνησε ποιες θεωρεί αυτές, θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη δεξιά. Λοιπόν, κύριε Κουτσούμπα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Θέλω, έτσι ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, την επικοινωνία μας, τι θα θέλατε να πείτε στους κριτικούς που παρακολουθούν αυτή την ώρα τη συζήτησή μας? Θα ήθελα να τους πω με το χέρι στην καρδιά ότι αυτή την Κυριακή έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 μνημονιακά κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25, 2 φασιστικά ακροδεξιά, τη Χρυσή Αυγή και την Ελληνική Λύση, και το ΚΚΕ, που βρίσκεται στον αντίποδα όλων αυτών και θα βρεθεί την άλλη στιγμή από τη Δευτέρα στις 8 Ιουλίου στο μετερίζει των αγώνων και μέσα στη Βουλή. Όσο πιο δυνατό είναι, τόσο πιο δυνατός θα είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός, τόσο πιο δυνατή θα είναι η Κρήτη, ο κρητικός λαός, να μην υποκύψει σε διλήμματα, γιατί αυτά τα έχει δοκιμάσει και έχει κάνει επιλογές τα προηγούμενα χρόνια που τον οδήγησαν από το κακό στο χειρότερο, και να ενισχύσει με το χέρι στην καρδιά το ΚΚΕ, να πέσει η ψήφος, να εκλεγεί βουλευτή στο Ηράκλειο ξανά ο Μανώλης ο Συντυχάκης, είναι δύναμη μέσα στη Βουλή να έχει εκπρόσωπο ο κρητικός λαός, το Ηράκλειο, κομμουνιστή, βουλευτή, πάλεψε και θα συνεχίσει να παλεύει για τα προβλήματα, και βέβαια του λέμε ότι η ψήφος που θα μετρήσει πραγματικά θα είναι αυτή στο ΚΚΕ. Θα δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση, η αντεπίθεση, για να μπορέσουμε, να ανοίξουμε ένα καλύτερο δρόμο για μας και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε και εγώ καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα.